Η συνδεσμολογία της λεντοτενίας είναι πολύ απλή. Πρίζα, τροφοδοτικό και λεντοτενία. Εδώ έχουμε ένα σετάκι, οπότε δεν έχουμε να σκεφτούμε και πολλά. Το συνδέουμε κατευθείαν πάνω στη λεντοτενία με έτοιμο φύς, το οποίο δεν μπορούμε να το βάλουμε λάθος. Το βάζουμε στην πρίζα και είμαστε έτοιμοι. Για την τοποθέτηση έχει πίσω αυτοκόλλητη ταινία. Για να την κολλήσουμε στην επιφάνεια που θέλουμε, ξεκινάμε από την πλευρά που θα έρθει το καλώδιο, κάνουμε τη διαδρομή που θέλουμε και ό,τι περισσεύει το κόβουμε. Για την κοπή έχει κάποια σημεία ανά 5 πόντους, έχει και το σηματάκι πάνω και με ένα ψαλίδι κόβουμε ακριβώς πάνω στη γραμμή. Θέλουμε να είναι ακριβώς κομμένη εκεί, ώστε να μην βραχυκυκλώνει και για να έχουμε και τις δύο άκρες καθαρές για μελλοντική σύνδεση. Θα το δούμε παρακάτω. Αν χρειαστεί σε κάποια σημεία να στρίψει, αναγκαστικά θα το κάνουμε, αλλά με λίγο προσοχή ώστε να μην τζακίσει πολύ η ταινία. Διαφορετικά την κόβουμε και την ενώνουμε με καλώδιο στην επόμενη. Όταν έχουμε σκέτη την ταινία και θέλουμε να βάλουμε ένα δικό μας τροφοδοτικό, κοιτάμε την τάση της ταινίας και τα βατ που γράφει ένα μέτρο και πολλαπλασιάζουμε τα βατ με τα συνολικά μέτρα. Αν η ταινία μας είναι για παράδειγμα 10 μέτρα και αναγράφει ότι είναι 10 βατ το μέτρο, τότε έχουμε συνολική ισχύ 100 βατ. Οι περισσότεροι κατασκευαστές συνιστούν τροφοδοτικό με ισχύ περίπου 20% μεγαλύτερη από την απαιτούμενη. Οπότε αν υποθέσουμε ότι είναι και 12 βολτ η τάση, θα χρειαστούμε ένα τροφοδοτικό 12 βολτ στα 120 βατ. Αν την ίδια ταινία την κόψουμε στα 5 μέτρα, θα χρειαστούμε πάλι 12 βολτ τροφοδοτικό στα 60 βατ ελάχιστο. Τα παραπάνω βατ δεν μας πειράζουν, απλά ανεβαίνει και το κόστος. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί να κάνουμε μόνοι μας τη σύνδεση στις επαφές, η οποία είναι γενικά απλή, αρκεί να προσέξουμε την πολικότητα και την ποιότητα της δουλειάς που θα κάνουμε, ώστε να υπάρχει καλή επαφή και να μην υπάρχει και κίνδυνος βραχυκυκλώματος. Γενικά ό,τι ενώσεις έχουμε να κάνουμε είναι μετά την έξοδο του τροφοδοτικού, το οποίο συνήθως έχει χαμηλή τάση. Αν το τροφοδοτικό μας βγάζει 12 ή 24 βολτ, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για εμάς να μας χτυπήσει το ρεύμα, αλλά σε περίπτωση που κάτι δεν έχουμε κάνει καλά και έχουμε προκαλέσει κάποιο βραχυκύκλωμα, δεν αποκλείεται να υπάρξει και φωτιά. Επομένως, αν δεν είμαστε σίγουροι για αυτό που θα κάνουμε, ζητάμε τη βοήθεια κάποιου που γνωρίζει καλύτερα. Πάμε να την τοποθετήσουμε. Έχω μαρκάρει τα σημεία που θα περάσει, επειδή θα κάνει μια περίεργη διαδρομή στη δική μου περίπτωση, να μην κάθομαι και να τα ψάχνω εκείνη την ώρα. Ξεκινάω από την πλευρά που είναι το καλώδιο και ακολουθώ τα σημεία που μάρκαρα. Στις κάθετες γωνίες είναι εύκολο να στρίψει η ταινία. Δεν κάνει πολύ μεγάλη γωνία, το κάνω ίσα ίσα. Εδώ πέρα που πρέπει να στρίψει, κανονικά πρέπει να το κόψουμε για να φαίνεται ωραία. Τώρα εγώ αυτό το ύπλο θα το κάνω ένα light box για να βγάζω φωτογραφίες, γι' αυτό και κάνει αυτή τη διαδρομή η ταινία, και δεν ξέρω αν θα μείνει έτσι, αν θα χρειαστεί να αλλάξω κάτι, οπότε προσωρινά θα το αφήσω έτσι, και αν με βολέψει στο σημείο που είναι θα κόψω και θα βάλω καλώδια, διαφορετικά θα την ξεκολλήσω να τη βάλω σε άλλο σημείο. Στο τελείωμα κόβουμε στο σημείο που σας είπα μαζί με το αυτοκόλλητο, δεν το έχω βγάλει τελείως. Και μένει να ενώσουμε το τροφοδοτικό για να δούμε τι κάναμε. Το αποτέλεσμα αυτό είναι. Βέβαια για τη δική μου περίπτωση είμαι στην αρχή της κατασκευής, δεν είμαι στο τελείωμα, οπότε έχω να διορθώσω πολλά πράγματα ακόμη. Στις γωνίες αυτές παίρνει μια κλίση η οποία δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στην ταινία, είναι πολύ απλή να γίνει. Εδώ πέρα έχω αφήσει λίγο κενό παραπάνω ώστε να μην κάνει τσακίσματα, όπως και εδώ. Βέβαια δεν είναι ωραίο, εδώ κανονικά πρέπει να το κόψω και είτε να ενώσω απευθείας με καλώδιο είτε να ενώσω από εδώ εδώ και από εδώ εδώ. Αλλά η κατασκευή είναι προσωρινή, να δούμε αν λειτουργεί πρώτα καλά και αν με βολεύει στα σημεία που την έχω βάλει, και αν μείνει εκεί θα κάνω τις ενώσεις που σας είπα. Θέλει ένα στρώσιμο στο τέλος ώστε να πιάσει η ταινία σε όλα τα σημεία και να κολλήσει καλά.
Αυτά. Για να φωτίσετε απλά ένα ράφι, όπως αυτή η βιτρίνα που έχω φτιάξει. Μία λεντοτενία στο πάνω μέρος είναι αρκετή. Εδώ πέρα έχω βάλει και ένα διακόπτη δίπλα. Και επειδή είναι μικρό το κομμάτι, το τροφοδοτικό χωράει μέσα στο κανάλι, οπότε έβαλα ένα λίγο μεγάλο κανάλι, ώστε να κρύψω και το τροφοδοτικό μέσα. Αφού τοποθέτησα τη λεντοτενία, την έκοψα και μου έχει περισσέψει αυτή εδώ, την οποία θα την έχω στην άκρη για μελλοντική χρήση. Πάμε να δούμε και πώς μπορούμε να την ενώσουμε. Θα ξεκινήσω πρώτα με αυτά που δίνω κατασκευαστής για τη συγκεκριμένη. Έχει ένα διακλαδωτή. Μπορεί να έχουμε το τροφοδοτικό σε ένα σημείο και να φεύγει μια λεντοτενία προς τη μία κατεύθυνση και μια προς την άλλη. Και έχει και αυτά εδώ τα δύο τα ακροφύσια, τα οποία τα έχει για να τα τοποθετήσουμε στη λεντοτενία. Οι βίδες είναι για το τροφοδοτικό. Τώρα αυτό που δείχνει εδώ είναι ότι έχει κάτι ακίδες μυτερές στη μέση που είναι οι επαφές. Βάζουμε τη λεντοτενία μέσα αφού την έχουμε κόψει σωστά εδώ και το κλείνουμε ώστε οι επαφές, οι ακίδες αυτές να καρφώσουν τις επαφές και να δημιουργηθεί σώμα. Μπήκε έτσι απλά. Να δοκιμάσουμε για να το ενώσουμε. Και είμαστε έτοιμοι. Έτσι απλά δημιουργήσαμε την επαφή ώστε να χρησιμοποιήσουμε και την υπόλοιπη λεντοτενία. Πάμε να δούμε τι γίνεται αν θέλουμε να κάνουμε μια δική μας ένωση. Μπορεί να έχουμε ένα άλλο τροφοδοτικό που να μην ταιριάζει το φύς και δεν ξέρω τι. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ τις επαφές, έχει τα δύο σύν από την έξω πλευρά και τα πλύνει μέσα. Αυτό το έχει κάνει ο κατασκευαστής ώστε με το δικό του βίσμα είτε το βάλουμε έτσι είτε αλλιώς να έρχονται πάντα στις εξωτερικές πλευρές τα σύν και εσωτερικά το πλύν. Συνήθως έχουν δύο επαφές. Να δούμε τώρα και αυτές αν είναι γεφυρωμένες μεταξύ τους. Είναι και αυτή με μια λεντοτενία με δύο επαφές. Με ένα πολύμετρο θα δούμε αν είναι γεφυρωμένη η πόλη. Το έχω βάλει στα ohm στην αντίσταση. Και άμα κάνει κύκλωμα θα βγάλει μια παύλα. Ωραία, ο θετικός είναι γεφυρωμένος. Το ίδιο και ο αρνητικός. Οπότε απλά συνδέουμε ένα διπολικό καλώδιο, το θετικό σε ένα από τα δύο συν και το αρνητικό σε ένα από τα δύο πλην. Ας πούμε ότι αυτό είναι το καλώδιο του τροφοδοτικού και θέλουμε να το ενώσουμε με την ταινία μας. Βγάζουμε το αυτοκόλλητο από πίσω. Και καθαρίζουμε τις επαφές. Βάζω λίγο καλάι. Και το ίδιο έχω κάνει και στα καλώδια. Κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο να βεβαιωθούμε ότι δεν βραχυκυκλώνει και ότι δεν έχουμε κάνει και ψυχρή κόλληση. Οι κολλήσεις κανονικά πρέπει να γυαλίζουν. Αφού βεβαιωθούμε ότι είναι εντάξει, συνδέουμε το τροφοδοτικό. Αυτά από εμένα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Προσοχή με τα εργαλεία και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο.